Κύριε Χατζηγοστή, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτό που είδαμε τώρα που αναπτύσσεται θα προσθεθεί σε αυτά τα φράγματα, στα μεγάλα ή στα άλλα τα εμπλουτιστικά κάποια στιγμή, ή είναι κάτι διαφορετικό? Προς το παρόν εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση για τις νέες κατασκευές. Όταν ολοκληρωθούν και μετά θα δούμε αν πρέπει να συμπεριληφθούν στο υφιστάμενο πίνακα που έχουμε με τις ποσότητες στα φράγματα. Αν είναι έργο που θα το χειρίζεται ο Δήμος με κάποιον αρνητικό τμήμα, τότε σίγουρα δεν θα υπάγεται στη λειτουργία και στη συντήρηση του τμήματος υδάτων, άρα δεν θα αυξηθεί η χωρητικότητα των φραγμάτων που έχουμε, ναι, και διαχειριζόμαστε. Και είχαμε πει ότι ήταν το τελευταίο, κύριε Χατζηγοστή, που τα δημιουργήθηκε. Τα φράγματα ήταν αυτά στην Κλήρου. Ναι. Που είναι το οποίο είναι εμπλουτιστικό, ναι, και το αναφέρουμε μόνο σαν πληρότητα του εμπλουτιστικού φράγματος, ναι, και τίποτε άλλο, διότι δεν το χειριζόμαστε να έχουμε καταναλωτές και να έχουμε αγωγούς, ναι, να το προμηθεύουν νερό και ορκή και να έχουμε ομολογία. Ναι. Κύριε Χατζηγοστή, έχω τις ποσότητες νερού στα μεγάλα φράγματα χθεσινής ημερομηνίας, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι από χθες. Είναι η σημερινή πληρότητα επί συνόλου στο 90,3% αυξημένη συγκριτικά με την περσινή. Αντιλαμβάνομαι όμως τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Έπτυσαν την πληρότητα που μπορούσαν. Τώρα έχουμε και την έντονη ηλιοφάνεια. Αντιλαμβάνεστε, είναι και η εξάτμιση μέσα στα πολλά που θα ξεκινήσει τώρα, πέρα από τη χρήση. Ναι, ακριβώς. Ενώ έχουμε καθημερινά μια εισρωή στα φράγματα των σχεδόν 400.000 κυβικών μέτρων νερού, η ποσότητα αυξάνεται οριακά. Mm-hmm. Πέρσι, την αντίστοιχη περίοδο, η ποσότητα μας μειώνονταν. Το, ναι, θετικό φέτος είναι, έστω και αν έχει τώρα 15 μέρες να βρεξεί, ακόμη οι ροές μας είναι σταθερές, αυξάνεται οριακά η ποσότητα και ευελπιστούμε να έρθει ακόμα μία-δύο βροχές για να πάμε στο μέγιστο της φετινής χρονιάς. Οι ροές τώρα αυξάνονται στην επία του λιώσμου του χιονιού στα βουνά, στο Τρόδος? Οι ροές δεν αυξάνονται, είναι σταθερές λόγω του λιώσιμου του χιονιού. Ναι. Μειώνονται με πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Μειώνονται σε πολύ μικρό ποσοστό, παρόλο που έχει 10 και μέρες να βρέξει. Ναι. Είμαστε σταθεροί, οριακά αυξάνονται. Και εντάξει, είναι σε ψηλό επίπεδο, 90,3% όπως είπετε. Πέρσι ήμασταν στο 75,3% τέτοια ημέρα. Σίγουρα, ναι, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Κυρία Χατζηγοστή, αυτό που είπα πριν τώρα λόγω και της εξάτμισης του νερού από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες είναι και αυτό που σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει, αν θέλετε. Αντιστρόφως το ύψος, την πληρότητα. Πείτε μου κάτι τώρα. Αυτές οι ποσότητες, τα φράγματα, πώς ακριβώς, αν θέλετε, θα διοχετεύονται και πού? Είναι ο νότιος αγωγός, καλά γνωστό. Η αφαλάτωση θα έρθει να δέσει κάποια στιγμή, είναι ήδη σε λειτουργία? Πώς γίνεται η εξίσωση κάθε χρόνο, αναλόγως των αναγκών? Η αφαλάτωση είναι σε λειτουργία, αλλά όχι στο μάξιμουμ της λειτουργίας τους. Να. Είναι σε πλήρη λειτουργία. Για την παροχή του νερού του ίδρευσης δεν μπορούμε δυστυχώς να απεξαρτηθούμε χωρίς τις αφαλατώσεις καθόλου. 100% πληρότητα να έχουμε στα φράγματα μας, να δουλεύουν τα δηληστήρια νερού από τα φράγματα σε πλήρη λειτουργία. Δεν ικανοποιούνται η ζήτηση του πόσιμου νερού. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύουν και οι αφαλατώσεις μειωμένοι παραγωγής, αλλά να εργάζονται και φαλατώσεις. Τώρα στη συμπορία της χρονιάς, αυτό είναι που ετοιμαζόμαστε εντός των ημερών, να πάμε στην πρότασή μας για έγκριση από τα όργανα που εγκρίνουν τη διαχείριση του νερού για το 22, παρουσιάζοντας όλους τους πίνακες μας με τις ποσότητες που θα παραχθούν από αφαλατώσεις για το 22, τις ποσότητες που θα παραχθούν το πόσιμο νερό από τα δηληστήρια, από τα φράγματα μέσω των δηληστηρίων
και το νερό που θα δώσουμε για άρδευση. Ναι. Είναι κάτι σαν προϋπολογισμό νερού αυτό, κύριε Χατζηγοστή, που μας λέτε. Και ποια είναι η αρμόδια αρχή, το Υπουργείο Γεωργίας? Η αρμόδια αρχή είναι η ΣΕΔΗ, είναι Συντονιστική Επιτροχή Διαχείρισης Υδάτων. Μάλιστα. Είναι και κυβερνητικές οργανώσεις και αγροτικές οργανώσεις και ορισμένοι άλλοι. Μη κυβερνητικές οργανώσεις εννοείται και με κυβερνητικά τμήματα. Και ναι. Κυβερνητικά τμήματα. Είναι αυτό γίνεται κάθε χρόνο, έτσι γίνεται αυτό ο προϋπολογισμός. Ναι, τι διατίθεται, ναι. Πού, πόσο είναι το ποσοστό συμβολής των αφαλατώσεων κλπ. Ακριβώς. Κάνουμε το σχέδιο μας, τον πίνακα μας, την μελέτη μας για το κάθε έργο ανεξάρτητα, διότι άλλον να έχουμε 100% πληρότητα στα φράγματα της ΠΑΦΟΥ και άλλον η πληρότητα στα φράγματα του διάγωγου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν συνδέονται μεταξύ τους οι δύο περιοχές για να πω «Α, έχω πολύ νερό στο ασπρόκρεμο, μπορώ να δώσω στα κοκκινοχώρια νερό». Δεν μπορώ. Δυστυχώς είναι ανεξάρτητες οι τρεις μεγάλες περιοχές της ΠΑΦΟΥ, της Χρυσοχού και του Νοτίου Αγωγού, όπως είναι από τον Κούρδη μέχρι τα Κοκκινοχώρια. Για τον κάθε ένα γίνεται ξεχωριστή μελέτη, πρόταση. Ναι. Η μελέτη όμως χρονικά είναι για το τρέχον έτος ή είναι για το τρέχον έτος. Και γίνεται τέτοια εποχή που τελειώνει ουσιαστικά η βροχοπτώση και η ροή στα φράγματα μας. Και ξέρουμε περίπου το νερό το διαθέσιμο που έχουμε, διότι είπαμε η αυξομοίωση από τώρα και στο εξής θα είναι πολλά μικρή. Είναι συμβαδίση με το μετεωρολογικό έτος αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηγοστή. Καλή συνέχεια να έχετε.